έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη το πρωί της Παρασκευής στην Ξάνθη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι 5 αντιπεριφερειάρχες αλλά και οι 5 δήμαρχοι των πρωτευουσών. Στη σύσκεψη οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την κατάσταση που επικρατεί με το προσφυγικό και τους χώρους φιλοξενίας στην περιοχή, την ετοιμότητα που υπάρχει από την αυτοδιοίκηση και τις διαθέσιμες δομές, καθώς και τη συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τώρα. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης επέριψε ευθύνες στην κεντρική εξουσία και την διαχείριση της κατάστασης, προσθέτοντας ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και καλύπτει από δικούς της πόρους το κόστος της φιλοξενίας. Οι διαπιστώσεις, οι οποίες είναι οριζόντιες, είναι ότι ενώ οι τοπικές κοινωνίες ευρισκόμενες, ειδικά στην περίπτωση της Καβάλας, προτετελεσμένου γεγονότος, ανέλαβαν να καλύψουν το μέρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης, σήμερα βρίσκονται απέναντι σε ένα κράτος το οποίο σφυρίζει παντελώς αδιάφορα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπήρξε συνεισφορά ούτε ένα ευρώ από πουθενά. Το βάρος το φέρει η αυτοδιοίκηση. Βεβαίως η αυτοδιοίκηση θέλει να προστατεύσει όχι μόνο τους πρόσφυγες, γιατί οι Έλληνες και η Ελλάδα πάντοτε είχαν και έχουν βιώσει την προσφυγιά και το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα θέλει να προστατεύσει την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιφέρειας. Όμως, με κανόνες αταξίας, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει δυστυχώς αταξία. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά. Οι αντιφατικότητες οι οποίες παρουσιάζονται, το ένα Υπουργείο έρχεται βοηθά, το άλλο Υπουργείο λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά. Λες και εδώ αυτό που κάνουμε, το κάνουμε εμείς επειδή μας αρέσει. Εκείνο που πρέπει να φτάσει προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η θεσμική κοινωνία της περιφέρειας, η περιφέρεια, η ΠΕΔ, η Δήμη, οι πάντες, είμαστε εδώ αλλά έχουμε τα όρια μας. Και τα όρια μας είναι σαφή. Είναι μέχρι εκεί που αντέχουμε και μέχρι εκεί που δεν θα μας μπλέξουν σε καταστάσεις λόγω της έλλειψης προγραμματισμού, λόγω της έλλειψης σχεδίου, λόγω της αταξίας η οποία υπάρχει. Αυτό δεν θα το ανεχθούμε και εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι, εξάλλου θεσμική υποχρέωση δεν έχουμε, το ζήτημα αυτό κάποια στιγμή, εάν συνεχιστεί έτσι, θα έχει άλλη εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης στις δηλώσεις του σημείωσε ότι η θεσμική περιφέρεια είναι παρούσα και αντιμετωπίζει την κατάσταση και παράλληλα εξήρει τη συμβολή της περιφέρειας για τους μέχρι τώρα χειρισμούς. Η συνολική θεσμική κοινωνία της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης, είναι εδώ σήμερα ώστε με ανθρωπιά να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικής υφής. Άσχετα πού βρίσκονται αυτοί οι χώροι συγκεντρώσεως, αν είναι στην Ανατολική Μακεδονία μόνο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες της Θράκης θα μείνουν αμέτωχοι. Θα είναι σαν να υπάρχουν αυτοί οι χώροι συγκέντρωσης και στη Θράκη. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ και ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος με ευαισθησία όλο αυτό το χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη και αύριο στη Δράμα. Θα το αντιμετωπίσουμε, όμως επειδή, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, υπάρχουν όρια. Όρια όχι ανθρωπιάς, αυτά είναι ανεξάντλητα. Γιατί πραγματικά ξέρουμε εδώ στην περιφέρειά μας για την προσφυγιά. Αλλά οικονομικά όρια, όρια των εθελοντών, ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν υπερκεράζοντας τις ανθρώπινες δυνάμεις, και επειδή λοιπόν η απουσία του κράτους είναι τρομακτική, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα απουσίαζε ένα κράτος με όλες τις δομές τους από ένα πρόβλημα το οποίο όχι μόνο είναι ανθρωπιστικό, αλλά υπάρχει ανάγκη καθημερινής παρέμβασης. 8 μέρες από ό,τι διαπιστώσαμε εδώ με τον κύριο Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους εμπλεκόμενους δημάρχους, 8 μέρες αντέχουμε. Το έγγραφο θα φύγει σήμερα προς την Υπουργική, αλλά και προς τον κύριο Τσίπρα, κύριε Περιφερειάρχα.
Το 8 είναι απαραβίαστο, μετά ας αναλάβουν την ευθύνη αυτή, γιατί πραγματικά δεν αντέχουν. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Γναφέρης ευχαρίστησε τους πολίτες της περιφέρειας για τον εθελοντισμό που έχουν δείξει. Είμαστε υπερήφανοι για τους κατοίκους της περιοχής μας, οι οποίοι αποδέχθησαν αυτό το γεγονός των μεταναστών που απασχολούν τη χώρα, βοηθούν που μπορούν, καρτερικά τους υποστηρίζουν και έχουμε, θα έλεγα, τον καλύτερο κόσμο και τον καλύτερο λαό από όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το θέμα ήδη δεχόμαστε συγχαρητήρια. Η συμπεριφορά των κατοίκων, τόσο σε ηλική όσο και σε ηθική και συμπεριφορά και προς τους αρρωστομετανάστες βοήθεια, είναι, ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος, μετά από αυτά που με προαλήσατε, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας, της περιφέρειάς μας, τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Προφανώς στη Θράκη, από ό,τι είπατε, θα έρθουν μετανάστες, είναι όριο έστως. Πιστεύω η κυβέρνηση, αν και έχω αμφιβολίες, δεν έχει τηρήσει τίποτα από αυτά που είπε μέχρι τώρα. Πιστεύω σε αυτό το θέμα θα τηρήσει υποσχέσεις της. Κλείνοντας, ο κ. Παυλίδης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να έρθουν πρόσφυγες στην περιοχή της Ξάνθης, αναφέροντας ότι όσοι έχουν έρθει μέχρι τώρα ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να εξέλθουν από τη χώρα και φυλάσσονταν στα κέντρα κράτησης μεταναστών, προσθέτοντας ότι είναι και η δέσμευση της κυβέρνησης που υποστηρίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και η περιφέρεια.